They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Cause you're a royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Mandy, αφού τώρα μπορώ να γράψω τη δική μου ιστορία, θα γραφτώ σε ένα μάθημα που δεν θα υπήρχε καμία πιθανότητα να το έκανα πριν. Στην πριγκιπισολογία. Τι? Εννοώ, είμαι πριγκίπισσα, θεωρητικά. Δεν μπορείς να κάνεις πριγκίπισσολογία. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, πώς θα ένιωθες αν εγώ έκανα το αγαπημένο σου μάθημα? Πανουργοσολογία. Δεσποινής Γουάιτ, καθίστε. Μόλις παρέδιδα την πρώτη μας εργασία. Θα ήθελα ο καθένας από εσάς να πάει στο μαγικό δάσος να βρει ένα ζώο. Αυτό θα είναι εύκολο, Μαντάμ Γιάγκα. Τα ζώα με λατρεύουν. Και να το κάνει πανούργο. Πες μου, τι ακριβώς είναι αυτό που κάνει αυτό το ζώο πανούργο? Να φάει αυτό το καρότο πολύ γρήγορα και έτσι θα πάθει έναν πολύ δυνατό στομαχόπονο. Δοκίμασε ξανά. Είμαι τόσο κακιά. Θα τρομάξετε όλοι μπροστά στην κακία μου. Αυτή είναι μια μάσκα που έκανες με την εικόνα μου. Θα σου δώσω μια τελευταία ευκαιρία για να κάνεις αυτό το ζώο πανούργο. Γιατί αλλιώς θα μείνεις στο μάθημα. Μα τι στο καλό θα κάνω. Πρέπει να σε κάνω πανούργο. Γιατί αλλιώς η Ρέιβεν... Ναι! Κάνω ένα πολύ, πολύ παράξενο ξόρκι εδώ πέρα. Πολύ πανούργο, ε! Ωραία, περνάς. Μα βάλτα! Ναι! Λοιπόν, Ρέιβεν, εγώ πέρασα στην πρώτη μου εργασία στην πανουργοσολογία. Πώς πάει η πριγκιπισολογία? Το σταμάτησα αυτό το μάθημα πριν από 15 λεπτά. Δεν μπορούσα να χαμογελάω συνέχεια. Πόνεσαν τα μάγουλά μου. Μα, αυτό δεν είναι δίκαιο. Τώρα θα πρέπει να φυτέψουμε σαρκοφάγα φυτά για το μάθημα και το δικό μου... Μην ακουμπάς!